να σημάνει συναγερμό στο λαό και τους εργαζόμενους της πόλης. Η κυβέρνηση τους επόμενους μήνες φέρνει νομοσχέδιο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης μέσω της εφαρμογής των κατευρωπαϊκών κανονισμών και αποφάσεων περνάει σε διεθνείς διαμονισμούς για να παραδώσει τις περισσότερες λεωφοριακές γραμμές εντός και εκτός του πολεοδομικού συγκροτήματος σε ιδιωτικές εταιρείες για τα επόμενα 10 χρόνια κρατώντας έναν μικρό κρατικό σε εισαγωγικά ΟΑΣ, ο οποίος μαζί με τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης θα έχει το ρόλο να αναλαμβάνει μέσω της χρηματοδότησης από το κράτος το κόστος των υποδομών, ώστε οι ιδιώτες να μπορούν να κερδοφορούν με ελάχιστα έξοδα. 1 δισεκατομμύριο ευρώ για αυτά τα 10 χρόνια δίνει η κυβέρνηση στους ιδιώτες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, ενώ για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας χιλιάδων εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες δεν δίνει